Να σας ευχαριστήσω και εγώ όλους που είσαστε σήμερα δίπλα μας, μία γροθιά μαζί μας και δηλώνετε έμπρακτα, όχι μόνο σήμερα, 4 ολόκληρα χρόνια, ότι μόνο μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα. Εμείς σας υποσχόμαστε ότι δεν πρόκειται να σκύψουμε. Το κεφάλι θα το έχουμε ψηλά και θα αγωνιζόμαστε μέχρι τέτους. Δεν θα ήθελα να κουράσω με τα ίδια πράγματα που είπαν οι συνάδελφοι. Θα ήθελα όμως να κάνω μια ιστορική αναδρομή όσον αφορά το τι έγινε στη Λάρκο και για ποιο λόγο έγινε. Είναι πολύ σημαντικό να τα πούμε για να μάθει ο κόσμος την αλήθεια. Αν γυρίσουμε λίγο πίσω πριν 12 χρόνια, το 2012, η τότε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, μέσω του ΤΑΙΠΕΝΤ είχε στείλει ένα χαρτί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την DIGICOM, το οποίο τι έλεγε. Έλεγε αν 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα είναι θέματα κρατικών ενισχύσεων. Η ίδια η κυβέρνηση μέσω του ΤΑΙΠΕΝ. Και φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση απάντησε βεβαίως και είναι. Και θα πρέπει να κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες. Όπως και ξεκινήσανε και ξεκίνησε το θέμα των κρατικών ενισχύσεων. Γιατί όμως είχε γίνει αυτό. Διότι από τότε λιμένοντα την αγορά ένα λόμπι ολιγαρχών, το οποίο είχε βάλει στόχο πέραν των υπολείπων, να κλείσει τη Λάρκο. Να κλείσει τη Λάρκο από τη μία και να βάλει χέρι στις πρώτες ύλες, στον ορυκτό πλούτο του ελληνικού λαού. Δυστυχώς, το πρώτο το κατάφερε. Η Λάρκο έχει κλείσει μετά από τόσα χρόνια. Αυτό το λόμπι, λοιπόν, ήταν πανίσχυρο. Είχε προκάμια παντού, ακόμα και μέσα στην τότε κυβέρνηση, ακόμα και στη σημερινή. Είναι γνωστά πράγματα, έχουν βγει στα δημοσιεύματα. Προφανώς, κάποιοι δεν τα γνωρίζουν. Υπάρχουν λοιπόν και κυβερνητικά στελέχη και σύμβουλοι οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτό και θέλουν οπωσδήποτε η Λάρκο να κλείσει και το κατάφερε. Να πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Επειδή όλοι νομίζουν ότι εμείς είμαστε απλά εργαζόμενοι που δεν έχουμε δουλειά και είμαστε με απλωμένο χέρι. Δυστυχώς η Λάρκο δεν ήταν έτσι όλα αυτά τα χρόνια. Ευτυχώς μάλλον. Η Λάρκο παρήγαγε, ζούσε με αυτά που παρήγαγε, όλοι μας πληρωνόμασταν από αυτά που παρήγαγε η Λάρκο και δεν χρειαζόταν να πληρωθεί ο κρατικός προϋπολογισμός. Δεν πλήρωνε. Άσχετα να βγαίνουν δημοσιογράφοι και λασπολογούνε και λένε ότι αυτή είναι μαυλωμένο το χέρι και πάλι ο Έλληνας πολίτης πρέπει να πληρώσει. Αλλά αυτά δεν ισχύουν. Υπήρχε δυνατότητα η Λάρκο να αναπτυχθεί. Βεβαίως υπήρχε. Η Λάρκο παράγει 60 ολόκληρα χρόνια ό,τι παρήγαγε το 62. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Και αυτό φυσικά είναι οδεύει στο κλείσιμο μιας επιχείρησης. Όταν δεν εξυγχρονίζεσαι, δεν αναπτύσσεσαι, δεν παράγεις νέα πράγματα, δεν καθετοποιείς, να μειώσεις το κόστος και να πάρεις την υπεραξία. Είναι λογικό να κλείσεις κάποια στιγμή. Υπήρχε δυνατότητα χρηματοδότησης, ενδοχρηματοδότησης, αυτοχρηματοδότησης από τη Λάρκο. Βεβαίως και υπήρχε. Δύο φορές. Μία το 2009 με το hedging. Χαθήκαν 500 εκατομμύρια. Εάν αυτά τα χρήματα ήταν στα ταμεία της Λάρκο, θα μπορούσε να αναπτυχθεί και σήμερα να ήταν λειτουργία. Και όχι μόνο να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας με πλήρη δικαιώματα, αλλά να υπήρχε πραγματικά ανάπτυξη στις περιοχές που δουλεύει, που εργάζεται η Λάρκο. Για να γίνει αυτό όμως, απαιτείται ένα πράγμα, μάλλον δύο. Όραμα και πατριωτική συνείδηση. Το οποίο δεν υπήρχε όμως κυβερνώντας ούτε υπάρχει σήμερα. Ποια ήταν η δεύτερη φορά, τώρα, στα χρόνια της ειδικής διαχείρισης. Χαθήκαν 500 εκατομμύρια. Τα χρήματα που δόθηκαν όλο αυτό το διάστημα της ειδικής διαχείρισης από τον προϋπολογισμό, τα χρήματα που χάθηκαν από την παραγωγή της Λάρκο, αυτά τα χρήματα, αν δινόντουσαν με ένα πραγματικό σχεδιασμό, θα μπορούσε η Λάρκο να παράγει πολύ πιο οικονομικά. Φυσικά και η ΔΕΗ και όλο αυτό το περιπτύπι με την ενέργεια στραγγάλιζε την Λάρκο. Δεν μπορεί δηλαδή να πληρώνεις 75 ευρώ τη μεγαβατόρα ο μεγαλύτερος καταναλωτής, ίσως ο δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής στη χώρα και στην Γαλλία να πληρώνουν 26. Είναι αδιανόητο. Δεν μπορεί να υπάρξει ανταγωνισμός έτσι. Σε κλείνουν, σου βάζουν λουκέτο. Για να μην κουράζω, πάμε στο σήμερα. Η εταιρεία έχει μπει σε ειδική διαχείριση. Εδώ και 4 χρόνια. Οι κυβερνώντες τραβήξανε από το σιρτάρι τους το σχέδιο του 2012. Της τριχοτόμησης, της διάλυσης και στο τέλος του κλεισίματος.
Τι έγινε τώρα λοιπόν αυτά τα 4 χρόνια, τι μας λένε μάλλον οι κυβερνώντες? Μην αγχώνεστε, οι δουλειές σας είναι διασφαλισμένες, θα σας φέρουμε σε επαφή με τον επενδυτή. Ο επενδυτής, του δίνουμε φτηνά τον ορυκτό πλούτο και φτηνά, πολύ φτηνά το εργοστάσιο για να πάρει τη δουλειά και να παράξει και να σας πάρει εσάς, για να μην έχουμε το πρόβλημα του κόσμου. Και τώρα ξαφνικά δεν υπάρχει επενδυτής. Δηλαδή, δώσαμε τσάπα τον ορυκτό πλούτο και το εργοστάσιο, το οποίο αν το κοστολογήσουμε για σκάπ σήμερα είναι 150 εκατομμύρια, το δώσαμε για 1 εκατομμύριο ενοικίαση. Αυτό δεν είναι σκάνδαλο? Εμείς τα λέμε σαν έχουμε γίνει γραφικοί σαν εργαζόμενοι. Αλλά αυτό πρέπει να μπει και τροχοπέδι και κοινοβουλευτικά και σε κάθε επίπεδο και νομικά. Όταν δίνεις τζάπα μια επιχείρηση με τη λογική ότι θα πάρει τους εργαζόμενους τουλάχιστον και θα υπάρχει εργασία και δεν θα φύγει ο κόσμος από τις τοπικές κοινωνίες και τα χρήματα αυτά που θα παίρνουν θα τα ρίχνουν στις τοπικές κοινωνίες και θα επιβιώνει ο κόσμος και ξαφνικά χάνεται αυτό, πρέπει να σταματήσει το διαγωνισμό. Πρέπει να μαζέψεις πάλι τα στοιχεία σου και να δεις τι κάνεις. Φτιάχνεις καινούριο διαγωνισμό, έχουν αλλάξει συνθήκες. Ξαφνικά τώρα, όλο αυτό το διάστημα μας λέγανε μην αγχώνεστε, θα μιλήσετε με τον επενδυτή, θα σας φέρουμε σε επαφή και τώρα δεν υπάρχει επενδυτής. Και μας κλείσανε την πόρτα. Δεν μας κοιτάνε ούτε στα μάτια να μας πούν πότε θα μας πάρουν το κεφάλι. Είμαστε τρεις μέρες πριν την ανανέωση των συμβάσεων. Εμείς δίνουμε υπόσχεση ότι θα κρατήσουμε το κεφάλι ψηλά. Θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους μαζί σας, πλάι σας και στο τέλος θα νικήσουμε. Θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ.